Γυρίζουμε σελίδα για πρώτη φορά. Η μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του καθομολογία δολοφόνου της Καρολάιν, σπάει τη σιωπή της και μιλά στον απεσταλμένο μας Αλέξανδρο Γίγο. Την ίδια ώρα, οι γονείς της άτυχης κοπέλας έσβησαν από το μνήμα της τη λέξη σύζυγος. Η μικρή Λιδία τους τελευταίους μήνες μεγαλώνει μέσα στη ζεστή αγκαλιά της γιαγιάς Σούζαν στην Αλόνισο, στο πατρικό της μαμάς της. Οι γονείς της Κάρολάιν έχουν αφιερώσει πια τη ζωή τους στην ανατροφή της εγγονής τους μετά την απόφαση της εισαγγελέας ανηλίκων να τους δώσει την προσωρινή επιμέλεια. Στο νησί βρίσκονται τον τελευταίο καιρό και οι γονείς του καθομολογίαν δολοφόνου. Η μητέρα του μιλάει για πρώτη φορά στο Σταρ και τον Αλέξανδρο Γίγο. Όπως υπαγορεύει η εισαγγελική εντολή, βλέπουμε το παιδάκι μας 5 μέρες το μήνα, στο τέλος του κάθε μήνα. Είναι σεβαστή η διαδικασία και από τις 2 πλευρές και η κάθε οικογένεια προσπαθεί να δώσει το χρόνο που χρειάζεται στην άλλη οικογένεια. Οι 2 γιαγιάδες διατηρούν άψογη επικοινωνία για χάρη της μικρής Λιδίας, ενώ συχνή είναι η επικοινωνία που έχει ο κατηγορούμενος με τη μητέρα του για να μαθαίνει νέα για την κόρη του. Στην πολύ αγαπημένη μας μητέρα και κόρη γράφει πια η επιγραφή στο μνήμα της 20χρονης Κάρολάιν. Οι γονείς της αποφάσισαν να αφαιρέσουν τη λέξη σύζυγος από τον τάφο του παιδιού τους. Δεν θέλουν να υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος που, όπως ομολόγησε, σκότωσε τη μοναχοκόρη τους. Για το περιστατικό που αφαιρέθηκε τη λέξη σύζυγος από το μνήμα, θα μου πείτε? Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Πριν κανένα μήνα περίπου. Το είδα από πάνω αλλαγμένο. Τώρα ποιος και τι δεν ξέρω. Η μητέρα του καθομολογίαν δολοφόνου δεν θέλησε να μιλήσει για το γιο της που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.